Μιχάλη. Καλημέρα, καλημέρα. Έχετε στα χέρια σας την έκθεση για τις εργασίες του ΑΚΑΜΑ από χθες το βράδυ. Επιβεβαιώνω ότι μου δόθηκε αργά το βράδυ, γύρω στις 9 ψες το βράδυ. Την μελετώ, έχει μεγάλη έκταση εγγράφων και υπολογίζω ότι αργά το απόγευμα θα εκδοθεί σχετική ανακοίνωση. Τι βγαίνει όμως από την πρώτη ματιά που τις ρίξατε, βγαίνει κάποιο συμπέρασμα σε σχέση με το πρώτον, αν έγινε όντως μεγάλη καταστροφή και δεύτερον ποιος φταίει? Θα τα δούμε στη συνέχεια, γιατί είναι πολύ μεγάλο η έκταση των εγγράφων, γι' αυτόν τον λόγο δεν μπορώ να πω αυτή τη στιγμή. Ναι. Έχω μια υποχρέωση για να επιστρέψω πίσω στο γραφείο για να συνεχίσω τη μελέτη. Ένα πρώτο συμπέρασμα για να δώσουμε στο κοινό να καταλάβει και περιμένουμε την αναλυτική σας ανακοίνωση το απόγευμα. Το πιο σημαντικό είναι ότι θα πρέπει σε συνεργασία με όλους τους ενδιαφερόμενους και ιδιαίτερα με την ad hoc επιτροπή να επιθεωρήσουμε το εργοτάξιο, έτσι ώστε να δούμε πώς θα κλείσει αυτό το εργοτάξιο. Νομίζω όλοι συμφωνούν και έτσι προγραμματίζω να προτείνω σήμερα στις περιβαλλοντικές οργανώσεις αλλά και στην ad hoc επιτροπή να πάμε επί τόπου, εκείνο που βλέποντας το πρόγραμμα μου που θα δουλίζουμε για τις 16-12 ημέρα Σάββατο, γιατί θα αποουσιάζω στο εξωτερικό, θα πάμε επί τόπου για να δούμε όλοι μαζί, να αξιολογήσουμε όλοι μαζί τι γίνεται εκεί στους δρόμους του ΑΚΑΜΑ για να ολοκληρωθεί αυτό το έργο με την μικρότερη περιβαλλοντική επιβάρηση. Πάντως συμπεραίνω, ακούγοντας και ανάμεσα στις λέξεις, κύριε Υπουργέ, ότι όντως έχει γίνει ζημιά. Θα το δούμε στη συνέχεια. Σας έχω πει, είναι μεγάλη, πολλά τα έγγραφα, πρέπει να τα μελετήσω με προσοχή στη συνέχεια και όσο σκοπεύει το απόγευμα θα εκδοθεί ανακοίνωση. Με τον εργολάβο είστε σε συντονισμό, είστε σε συνεννόηση? Ο εργολάβος από μόνος του δήλωσε ότι θα παγωποιήσει το έργο. Γίνονται κάποιες μικρές εργασίες, αλλά έχουμε να κινηθεί όλα τα βαρέα μηχανήματα από το εργοτάξιο. Μάλιστα. Κλείνοντας για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση για τον ΑΚΑΜΑ, διότι έχουμε και κάτι ακόμα. Υπάρχει ένα μήνυμα που θέλετε να στείλετε προς όλους αυτούς που ανησυχούν για μεγάλη οικολογική καταστροφή, η οποία δεν θα έχει επιστροφή? Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι όλοι μας πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν πηγαίνουμε και ασχολούμαστε με τον ΑΚΑΜΑ, που είναι το πιο σημαντικό περιβαλλοντικός βιότοπος, οικότοπος της Κύπρου μας. Πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να τον διαφυλάξουμε ως χώρο οφθαλμού. Και κρατάμε ότι θα κλείσετε, πρέπει να δείτε πώς θα κλείσει το εργοτάξιο. Ακριβώς. Όλοι συνηγορούν και όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να κλείσει το εργοτάξιο. Δεν μπορεί να μείνει ανοιχτό για να δημιουργείται περιβαλλοντική επιβάρηση. Κατανοητό, κύριε Υπουργέ. Πάμε και στο άλλο θέμα όμως. Ο ΕΔΑ, Λεμεσού, στο Πεντάκομο βασικά, κλείνει, σταματάει η σύμβαση πριν την ώρα της. Τι ακριβώς συνέβη? Αυτό λένε οι πληροφορίες, το επιβεβαιώνετε? Επιβεβαιώνω ότι έχει σταλεί επιστολή στον ανάδοχο ότι και τους δίνουμε 14 ημέρες να μας παραδώσει τον ΟΕΔΑ Πεντακόμου. Δεν κλείνει. Αναλαμβάνουμε εμείς έτσι ώστε να δώσουμε οριστική λύση σε αυτόν τον μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει εκεί στην περιοχή. Εξάλλου δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολήθηκα με το Πεντάκομο. Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα τα κατοίκοντά μου, ασχολούμαι έτσι ώστε να επιληθεί το πρόβλημα και οι κοινότητες έχουν δίκαιο να διαμαρτύρονται. Το είδα με τα μάτια μου μαζί με την Επιτροπή Ελέγχου όταν πήγαμε εκεί της Βουλής των Αντιπροσώπων και υποσχεθήκαμε ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα κάνουμε κάτι για να επιλύσουμε αυτό το σοβαρό πρόβλημα. Και το κάναμε χθες. Θα λύσουμε το πρόβλημα, αυτή η κυβέρνηση αποφάσισε να το λύσει και θα το λύσουμε. Μάλιστα. Άρα, μέσα σε 14 μέρες πρέπει ο ανάδοχος να εγκαταλείψει το συγκεκριμένο σημείο. Αναλαμβάνει το Υπουργείο. Θα μας παραδώσει το έργο, ναι. Ναι. Και το επόμενο βήμα ποιο είναι? Σταδιακά πρέπει να βρούμε την λύση στο πρόβλημα. Πρέπει να δούμε τα μηχανήματα, αν επιδιορθώνονται, διότι η πληροφόρηση που έχω ήδη δίνει, τα περισσότερα μηχανήματα δυσλειτουργούν και άρα δεν παράγεται αυτό το οποίο έπρεπε να παραχθεί. Το δευτερογενές καύσιμο, το οποίο ονομάζεται RPF, και με αποτέλεσμα να φάγονται μεγάλες ποσότητες στα χυτά. Εμείς θα πάμε μέσα στο έργο να αξιολογήσουμε τι γίνεται και στη συνέχεια θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε για να γίνει είτε επιδιόρθωση είτε αποκατάσταση όλου αυτού του έργου, το οποίο πρέπει να διαχειρίζεται σωστά τα οικιακά απόβλητα. Ναι.
Πάντως, για να είμαστε ειλικρινείς, οι συναγερμοί είχαν χτυπήσει εξ αρχής. Η ελεγκτική υπηρεσία είχε πει ότι από την αρχή η σύμβαση ήταν προβληματική. Ήταν προβληματική. Το βεβαιώνω, ήταν προβληματική από την πρώτη στιγμή. Το έχω πει και δημόσια. Ναι, ναι. Γι' αυτό από την πρώτη μέρα που ανέλαβα τα καθήκοντα μου, είπα ότι αυτό το πράγμα πρέπει να το λύσουμε. Και κλείνουμε. Πιστεύω ότι θα λυθεί. Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά και από τον Υπουργό Γεωργίας. Ακούσαμε